Δύο πράγματα θα πω ενημερωτικά. Πρώτον, σε ό,τι αφορά το γεωθερμικό πεδίο του Πολυκνήτου. Αυτό είχε μισθωθεί από τον τέως Δήμο Πολυκνήτου από το έτος 1985 με κάποιες προϋποθέσεις και όρους βέβαια. Οι προϋποθέσεις και οι όροι αυτοί δεν εκπληρώθηκαν και το έτος 2017 η αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου ζήτησε πίσω το γεωθερμικό πεδίο. Δεν γνωρίζω να σας πω κάτι περισσότερο τι ενέργειες έκανε ο τέως Δήμος Λέσβου. Αυτό που θα σας πω είναι ότι όταν αναλάβουμε σαν Δημοτική Αρχή το Δήμο Δυτικής Λέσβου, πήραμε έγγραφο πάλι από την αποκεντρωμένη διοίκηση, σύμφωνα με το οποίο μας ζητούσε να επιστρέψουμε το γεωθερμικό πεδίο. Πράγμα που κάναμε. Και ερχόμαστε σήμερα με νέα πρόταση και διεκδικούμε την εκμετάλλευσή του. Στο γεωθερμικό πεδίο ανήκουν και οι θερμοπηγές Πολυκνήτου. Αυτές δεν είχαν αναγνωριστεί ποτέ σαν φυσικός πόρος. Το πρώτο εμπόδιο που βρήκαμε ήταν η υποθήκη που υπήρχε εις βάρος τους. Το κομμάτι αυτό ανέλαβα και το έφερα εις πέρας εγώ. Στη συνέχεια η κυρία Βατή με την κυρία Αντιδήμαρχος Τουρισμού και η κυρία Πνακά, την κυρία Πνακά, ειδική σύμβουλο του Δημάρχου, φρόντισαν η πηγή αυτή να αναγνωριστεί ως φυσικός πόρος. Θεωρώ ότι η εκμετάλλευση και του όλες αυτές βέβαια οι ενέργειες έγινε πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου και την υπόδειξή του. Θεωρώ λοιπόν ότι και το γεωθερμικό πεδίο, η εκμετάλλευση και των θερμοπηγών είναι ο μοναδικός μοχλός ανάπτυξης τόσο της Δημοτικής Ενότητας Πολυκνήτου όσο και του Δήμου Δυτικής Λέσβου γενικότερα. Γιατί συνδυάζεται και με το στάδιο το οποίο θα ανακατασκευαστεί Πολυκνήτου και βέβαια με τις παραλίες των Βατερών και τις λοιπές παραλίες της Δημοτικής Ενότητας. Αυτά είχα να πω. Περισσότερα για την πρότασή μας θα σας πει βέβαια ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Ζαφύρης. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. Καλημέρα και από μένα. Πριν μπούμε στο θέμα, θέλω να σας πω ότι αυτή η χώρα είναι η πρώτη τελευταία φορά που χρησιμοποιείται η παρούσα αίθουσα με την σημερινή της μορφή. Θα χρησιμοποιηθεί ακόμα, δεν κάνω λάθος, για μία ακόμα φορά για μία σχολική γιορτή και μετά θα ξεκινήσουν οι εργασίες προκειμένου να ανακατασκευαστεί ριζικά. Σύμφωνα με τον εργολήπτη θα παραδοθεί πριν το καλοκαίρι του 2022. Καλούμε στα σημερινά. Σας καλωσορίζω στη σημερινή συνέντευξη τύπου που επιλέξαμε να πραγματοποιηθεί στη φυσική έδρα του αιματισμού στη Λέσβο, τον Πολυκνήτο, για την παρουσίαση της πρόθεσης του Δήμου μας για την εξασφάλιση του δικαιώματος εκμετάλλευσης και διαχείρισης του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου του Πολυκνήτου. Είναι γνωστό εδώ και μήνες ότι ο Δήμος μας προετοίμασε το έδαφος για να συμμετάσχει με δική του πρόταση στην δημόσια πρόσκληση που προκήρυξε η αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου, επιδιώκοντας να επανακτήσει το δικαίωμα του να παίξει κεντρικό ρόλο στην εκμετάλλευση του φυσικού θησαυρού του Πολυκνήτου. Και λέω επανακτήσει, διότι είναι γνωστή η περιπέτεια δεκαετιών τόσο για τη δυνατότητα αξιοποίησης των ιαματικών πηγών του Πολυκνήτου, όσο και για την αντίστοιχη του γεωθερμικού πεδίου της περιοχής, που είχε σαν αποτέλεσμα η αυτοδιοίκηση να χάσει αυτό που της ανήκει δικαιωματικά. Από το βήμα αυτό δεν έχει νόημα όμως να μιλήσουμε για το πόσο η αυτοδιοίκηση έχασε το δικαίωμα αυτό. Αντίθετα, έχει αξία να πούμε για το τι έκανε η σημερινή Δημοτική Αρχή προκειμένου να εξασφαλίσει τον φυσικό χώρο και να προσαρμοστεί από ένα σημείο και μετά στα νέα δεδομένα που διαμορφώθηκαν, διεκδικώντας πια μέσω δημόσιας προκήρυξης να πάρει πίσω το δικαίωμα αξιοποίησης του συγκριτικού πλεονεκτήματος τόπου μας. Η πρόταση του Δήμου μας, που θα παρουσιαστεί εκτενώς από τους βασικούς συντελεστές, τον Αντιδήμαρχο κ.
κύριο Στρατή Ζαφύρη και τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Βραχόπουλο, είναι φιλόδοξη και αποτελεί ένα κυρίαρχο αναπτυξιακό μας στίχημα. Ο νεοσύστατος Δήμος μας, αν και από την αρχή της θητείας του, ήταν υποχρεωμένος να λειτουργήσει ιδρυτικά, προσπαθώντας να εξασφαλίσει ακόμα και τις βασικές για τη λειτουργία του υποδομές, δεν εγκατέλειψε ποτέ τα μεγάλα αναπτυξιακά του στοιχήματα. Έχοντας τρέξει μια σειρά δεκάδων έργων αστικής και αγροτικής οδοποιίας, αθλητικά και άλλα, γενικότερα στις υποδομές, για ένα κομμάτι του νησιού που είχε μείνει ομολογουμένος πίσω, η Δημοτική μας Αρχή δεν σταμάτησε ποτέ να εργάζεται και να το δουλεύει στο μέλλον. Η εξασφάλιση του μακρόχρονου αντιπλημμυρικού έργου για την Καλονή, σε πρώτη φάση και γενικά για τη Δυτική Λέσβο μετά, είναι μια απόδειξη που και η σημερινή συμμετοχή μας για την ανάληψη του δικαιώματος της γεωθερμίας είναι η δεύτερη. Με αυτές τις σκέψεις, θα δώσω τώρα το λόγο στους ειδικούς για να σας παρουσιάσουν λεπτομερό στο πλάνο μας, προκειμένου να βάλουμε στο αναπτυξιακό μας αποστάσιο επιτέλους και τη γεωθερμία και την ανανεώσιμη ενέργεια που θα αλλάξει ριζικά τα δεδομένα του Δήμου μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπράβο, Τατιάνη, μπράβο. Τους συντελεστές τα μπράβο, σε μένα. Λοιπόν, το λόγο έχει ο κύριος Ζαφύρης, αντιδήμαρχος ανάπτυξης και προγραμματισμού. Πού είναι, στο φέρω από εκεί. Ναι, ναι. Γεια σας και από μένα. Ήθελα να πω δύο λόγια για το ενεργειακό κομμάτι. Όπως ξέρουμε, λόγω κλιματικής αλλαγής, η παγκόσμια οικονομία μεταφέρεται σταδιακά από τα ορυκτά καύσιμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Να έχουμε μια εικόνα γενική ότι αυτή η έκρηξη που υπάρχει στο ψηφιακό κομμάτι της οικονομίας, αντίστοιχη έκρηξη έχει ξεκινήσει και αναμένεται στο ενεργειακό κομμάτι. Οι επενδύσεις και η αξιοποίηση γενικά ενεργειακών πόρων εναλλακτικών που δεν στηρίζονται πια στα ορυκτά καύσιμα είναι κυρίαρχη πολιτική στον πλανήτη. Εμείς λοιπόν εδώ έτυχε να έχουμε ένα πόρο που εντάσσεται σε αυτή την κατεύθυνση, που είναι η γεωθερμία στο νησί μας. Η γεωθερμία υπάρχει σε τρία σημεία. Εδώ μιλάμε για τη γεωθερμία η οποία είναι χαμηλής ενθαλπίας, δηλαδή είναι κάτω από 100 βαθμούς, επομένως είναι η γεωθερμία την οποία μπορεί με βάση το νόμο του ελληνικού κράτους να αξιοποιείται και να εκμεταλλεύεται η τοπική αυτοδιοίκηση. Η γεωθερμία που υπάρχει στο Λεπέδιμνο, σας λέω ενημερωτικά, είναι πάνω από 100 βαθμούς, ανήκει στην ΔΕΗ. Είναι ένα θέμα που το παρακολουθούμε από κοντά, ούτως ώστε και εκεί να έχουμε παρέμβαση και συντονισμό. Ο Δήμος, πέρα από την επέμβαση που κάνει, που είπαν οι προλαγίστατες, ο Δήμαρχος και ο Γιώργος ο Αλάνης, παρακολουθεί γενικά τα ενεργειακά θέματα και έχει κάνει ένα σχέδιο ενεργειακής πολιτικής. Αυτό είναι το πιο εμβληματικό κομμάτι. Ακολουθούν και άλλα, τα οποία εν καιρό θα υπάρχει ενημέρωση για μελέτες, επενδύσεις, οι οποίες θα γίνουν. Ξεκινάμε λοιπόν από το θέμα της ενέργειας. Μιλάμε για γεωθερμία. Ο Δήμος ο δικός μας, τα εδάφη του 70% είναι Natura. Άρα είναι εδάφη τα οποία είναι προστατευόμενα, έχουν περιβαλλοντικούς περιορισμούς στον τρόπο που γίνεται η χρήση. Η ενέργεια αυτή εντάσσεται ακριβώς στον πράσινο Δήμο. Είναι ενέργεια γεωθερμίας, η οποία δεν δημιουργεί περιβαλλοντικό αποτύπωμα και αφήνει πάρα πολλά ωφέλη. Θα ήθελα να πω το εξής, δίνοντας μια εξήγηση για ποιο λόγο μέχρι τώρα οι προσπάθειες απέτυχαν, οι μακροχρόνιες, αναδεκαετίες. Η γεωθερμία και γενικά τα ενεργειακά θέματα είναι εξειδικευμένα ζητήματα τα οποία απαιτούν πέρα από πολιτική βούληση, απαιτούν και γνώση ειδική. Εμείς στο Δήμο αναγνωρίσαμε έγκαιρα ότι σαν ομάδα δημοτική που αναλάβαμε να διοικήσουμε το Δήμο, δεν έχουμε αυτή τη γνώση. Την έχουμε μερικώς. Άρα λοιπόν αναζητήσαμε από την αρχή συμμαχίες οι οποίες δημιουργούν μια ενεργειακή ομάδα μέσα στο Δήμο. Για την πρόταση αυτή θα αναφέρω χαρακτηριστικά ότι έχει υπογράψει συνεργασία το ΚΑΠΕ, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Δεύτερον,
έχουμε υπογράψει συμφωνία συνεργασίας με το ΙΓΜΕΝ. Τρίτον και τελευταίο, έχουμε υπογράψει προγραμματική συμφωνία με το ΕΚΠΑ, το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο καθηγητής, ο κ. Βρακόπουλος, ο οποίος είναι και ντόπιος και έχει πολύ μεγάλη γνώση εκεί, είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι βοηθάνε. Και πριν από αυτά συνεργαστήκαμε με μια μεγάλη ελληνική εταιρεία, η οποία μας βοήθησε και η ενεργειακό τμήμα μας βοήθησε στην υποβολή των προτάσεων οι οποίες διαμορφώνονται. Αυτό είναι μια εγγύηση, αν θέλετε, ότι έχουμε τη βούληση και την ικανότητα να χειριστούμε το γεωθερμικό πεδίο στα επόμενα βήματα. Έχουμε υποβάλει πρόταση. Η πρόταση είναι η αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου, η οποία έχει τα εξής σκέλη. Πρώτον, παίρνουμε την ενέργεια από τη γη. Το γεωθερμικό πεδίο είναι 10.000 τετραγωνικά μέτρα. Η έκτασή του είναι ένα πολύγωνο. Σας έχουμε δώσει ένα χάρτη να δείτε. Μέσα εκεί σημειώνονται και οι ιδιοκτησίες του Δήμου που υπάρχουν στην περιοχή αυτή. Μέσα εκεί είναι και η θερμοπηγή του Πολυχνίτου. Έχει λοιπόν η αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου έχει τρία σκέλη. Ένα είναι η θερμότητα που θα δοθεί στα θερμοκήπια τα υπάρχοντα εκεί στην περιοχή. Η περιοχή βέβαια λέγεται Ξηρόκαπος, άρα έχει ένα έλλειμμα νερού κρύου για να δουλέψουν τα θερμοκήπια. Είναι μια άλλη παράμετρος. Σύντομα θα έχετε ειδήσεις πώς ο Δήμος θα συμβάλλει ούτως ώστε να υπάρχει και νερό. Στην περιοχή αυτή ο Δήμος έχει περίπου 30 στρέμματα θερμοκήπια που έγινε από μια παλιά δημοτική αρχή, τα οποία είναι εγκατελειμμένα και ρημαγμένα. Αυτά θα επανέλθουν σε κανονική μορφή και σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα θα αξιοποιηθούν. Το δεύτερο είναι η τηλεθέρμανση. Είναι ένα σχέδιο το οποίο θα μεταφέρει θερμότητα από την πηγή στο Πολυχνίτο μέσα για να θερμαθούν δημόσια κτίρια. Μπράβο. Σε αυτή τη φάση έχουμε συμπεριλάβει και το κέντρο υγείας και δημιουργείται ένα δίκτυο με πολλές αναμονές ούτως ώστε να δοθεί θερμότητα στα σπίτια μέσα στο Πολυχνίτο. Να υπάρχει η δυνατότητα αυτή. Αυτό θα εξαρτηθεί βέβαια του πώς θα αναπτυχθεί το δίκτυο αυτό με το επιχειρηματικό ενδιαφέρον το οποίο θα υπάρξει. Το τρίτο είναι η θερμότητα θα πάει και στη θερμοπηγή, διότι εκεί θα χτιστούν υποδομές θερμαλιστικές που θα αξιοποιούν την ιαματική πηγή. Οι εγκαταστάσεις αυτές χρειάζονται θέρμανση, αλλά χρειάζονται και ψύξη το καλοκαίρι. Είναι δηλαδή εγκαταστάσεις ξενοδοχειακές κλπ. Που χρειάζονται αυτό το πράγμα. Η θερμοπηγή έχει τη δυνατότητα, η αξιοποίηση μάλλον του γεωθερμικού πεδίου, επειδή είναι και υψηλής ενθαλπίας, όπως είπα, είναι κάτω από τα 100 βέβαια, που είναι στα αρμοδιότητα του Δήμου. 96. Το ανώτερο είναι 70 ως 96. Παίζει. Είναι πολλές τρύπες που ανοίγονται που παίζει. Δεν είναι σταθερό δηλαδή τη δίνει. Λοιπόν, εκεί θα υπάρχει δυνατότητα να δοθεί και θέρμανση στις εγκαταστάσεις που θα γίνει την αξιοποίηση της θερμοπηγής, αλλά και κλιματισμός και ψύξη. Αυτά είναι οι βασικοί άξονες. Το αγροτική ανάπτυξη, τηλεθέρμανση και εδώ να πούμε δύο λόγια παραπάνω για τη θερμοπηγή, επειδή ναι, δεν είναι στην πρόταση αδειοδότησης που κάνουμε εμείς, δεν είναι μέσα στην πρόταση αδειοδότησης που κάνουμε εμείς, αλλά είναι ιδιοκτησία του Δήμου. Δηλαδή και το γεωθερμικό να μην πάρουμε, εμείς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη θερμοπηγή, διότι είναι δικιά μας, έχουμε γη, έχει αδειοδοτηθεί, είπε ο Δήμαρχος πριν τις ενέργειες που γίνανε και από ποιους γίνανε, άρα μπορεί να αξιοποιηθεί και αυτόνομα. Όμως έχει αξία γιατί το γεωθερμικό πεδίο δίνει περίπου 300 κυβικά θερμό υγρό την ώρα. Άρα λοιπόν η εκμετάλλευση συνολικά του χώρου, δηλαδή αυτό που θα πάει για θερμοκήπια, αυτό που θα πάει για θέρμανση του Πολυχνίτου του ίδιου, δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, αυτό που θα πάει για τη θερμοπηγή, έχει ένα ταβάνι. Άρα η εκμετάλλευση είναι συνολική. Επομένως, σε αυτό θα υπάρχει ένα σύστημα διαχείρισης που να μοιράζει το θερμικό υγρό, να μοιράζει τη θερμότητα στους χρήστες.
Αυτό θα γίνει με ευθύνη του Δήμου συνολικά. Άρα έχουμε μια συνολική εκμετάλλευση. Εκτιμάμε ότι για το Δήμο συνολικά είναι ο Πολυχνίτος και η περιοχή της γεωθερμίας και των Ιαματικών είναι, μπορεί να γίνει το δόρυ που θα τραβήξει σε ανάπτυξη όλο το Δήμο, μην πω και όλο το νησί. Εδώ λοιπόν θα έχουμε μια πύκνωση επενδυτική, ούτως ώστε να υπάρχει επιχειρηματικό ενδιαφέρον, να υπάρχει ανάπτυξη. Το χωριό δεν ήταν τυχαία ότι είχε 10.000 παλιά πληθυσμό και ήταν πόλη σχεδόν. 16. Δεν τυχαίο, βέβαια, και σε αυτό το επίπεδο μπορεί να επανέλθει υπό προϋποθέσεις. Άρα λοιπόν αυτό που συζητάμε εδώ είναι το επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο σε αδρές γραμμές σας είπα, αυτό το υποβάλαμε. Ο διαγωνισμός είχε δύο στάδια. Υποβάλαμε την πρώτη φάση. Μας ζητηθήκαν βελτιώσεις. Επαναλήφθηκε ο διαγωνισμός και επανήλθαμε εμείς με βελτιωμένο σχέδιο, το οποίο περιγράφει χοντρικά αυτά που σας είπα. Ο Δήμος διεκδικεί να το πάρει για 30 συν 20 χρόνια, 50 χρόνια δηλαδή συνολικά που να το πάρει για εκμετάλλευση. Θα πληρώνει κάποια ανταποδοτικά στο κράτος και θα δεσμευτεί με το σχέδιο αυτό ότι θα το κάνει. Δηλαδή είναι κάτι που είμαστε υπό παρακολούθηση. Επομένως το παίρνουμε. Η εικόνα που έχουμε είναι ότι είμαστε οι μόνοι που κατεβήκαμε στο διαγωνισμό, επειδή ο Δήμος είχε συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι οποιοδήποτε ιδιώτη, ο διαγωνισμός ήταν ανοιχτός. Μπορούσαν να έρθουν και οι ιδιώτες να εμπλακούν στο θέμα. Δεν θελήσανε να μπουν μέσα, μιλήσαμε και μαζί τους, ο διαγωνισμός ήταν ανοιχτός. Είμαστε πολύ ψηλά στη βαθμολογία οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε και δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα τα αποτελέσματα, διότι επειδή θα πουλάμε θερμική ενέργεια, πρέπει να πάρουμε μια ειδική άδεια από τη ΡΑΕ. Εκεί βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση. Έχει αξιολογηθεί, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ακόμα η βαθμολογία και από τη ΡΑΕ εξετάζεται τώρα η πρόταση. Δεν θα έχει ουσιαστικά προβλήματα, άρα και από εκεί εκτιμάμε ότι θα πάρουμε. Η εκτίμηση είναι ότι μέσα στην άνοιξη θα έχουμε αποτελέσματα. Τι θα κάνουμε παραπέρα. Ήδη όμως, για να έχετε μια εικόνα, υπάρχουν χρονοδιαγράμματα αυστηρά. Οι επενδύσεις που θα γίνουν πρέπει να βρεθούν τα αντίστοιχα κεφάλαια. Δεν είναι κάτι απλό. Εκεί πρέπει να εμφανιστούν εξειδικευμένα σχέδια από το Δήμο. Είμαστε σε επαφή με κεντρικά υπουργεία, τα οποία χειρίζονται αυτά τα θέματα, ούτως ώστε να αναζητήσουμε επενδυτικά σχέδια, να τα υποβάλουμε, να απαντήσουμε εγκρίσεις, ούτως ώστε να γίνουν. Η γενική κατεύθυνση είναι ότι θα είναι συμπράξεις του Δήμου συντονιστή με ιδιωτικό τομέα, με όρους και προϋποθέσεις. Αυτή είναι η γενική εικόνα που μπορώ να σας μεταφέρω. Μιλάμε με το Υπουργείο Ανάπτυξης, με το Υπουργείο Εξωτερικών κτλ. Εδώ τώρα, επειδή είναι ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, θέλω να πω κάτι το οποίο δεν μας διευκολύνει συνολικά. Για το Βόρειο Αιγαίο, στα πλαίσια του σχεδίου δίκαιης ενεργειακής μετάβασης, κόπηκε ένα κονδύλι. Να δοθεί στο Βόρειο Αιγαίο. Εμείς το παρακολουθούμε στενά αυτό το θέμα, διότι όπως βλέπετε από το νησί έχουμε το κύριο κομμάτι ΑΠΕ που μας ενδιαφέρει. Στην πορεία μέσα, ενώ το κονδύλι ήταν μόνο για μας, στην πορεία μέσα ενεργοποιήθηκε το Νότιο Αιγαίο, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα και πήρα για αυτό ένα κομμάτι. Και στην πορεία βέβαια μπήκε και η Κρήτη, δεν μπορούσε να μην πει. Καταλαβαίνετε ότι κάτι που θα μπορούσε να είναι ένα πακέτο μεγάλο για μας, μπήκαν και άλλοι συνεταίροι. Το λέω διότι θέλουμε κουβέντα με την περιφέρεια και συνεργασία, αλλά θέλουμε και από εκεί ενεργή δραστηριότητα σε αυτό το θέμα. Διότι πάμε στο Υπουργείο και πάμε μόνοι μας. Και διεκδικούμε λεφτά που δεν διεκδικεί όλη η Ελλάδα. Ενώ αυτά είναι λεφτά δικά μας εδώ. Και μπορούμε να παίξουμε σε γήπεδο δικό μας. Το λέω για να δείτε ότι είναι πολύπλοκο και υπάρχουν δυσκολίες. Από την περιφέρεια
Ζητάμε ενεργή συμμετοχή σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Το λέω θετικά. Λοιπόν, τώρα, εγώ σας είπα γενικά το πολιτικό σχέδιο και τις κατευθύνσεις τεχνικές. Υπάρχει στην συζήτηση μέσα, είναι ο κύριος Βραχόπουλος που μας βοήθησε ουσιαστικά στην τελευταία πρόταση που κάναμε. Έχουμε υπογράψει προγραμματική συμφωνία με το Πανεπιστήμιο και η σχέση μας θα κρατήσει για 3 και ίσως 4 χρόνια. Θα είναι ένας σύμβουλος και συνεργάτης του Δήμου μακροχρόνια. Είναι ο κύριος Μοναχολιάς εκ μέρους της Πλάνε, το οποίος είχε αναλάβει την πρώτη φάση και βοήθησε ουσιαστικά και στη δεύτερη. Και είναι ένας πατριώτης εδώ πέρα, μεταπτυχιακός σπουδαστής, ο Ταξιάρχης ο Βαφέας, είναι γεωλόγος, ο οποίος στα μεταπτυχιακά του έχει μελετήσει το γεωθερμικό πεδίο. Εμείς φέρνουμε κοντά εδώ τους ανθρώπους που είναι ντόπιοι, αυτούς ψάχνουμε να βρούμε, οι οποίοι έχουν γνώση του αντικειμένου και μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά. Ο Ταξιάρχης ο Βαφέας είναι από τη μεριά του Δήμου σε ένα πρόγραμμα Interreg που έχει πάρει ο Δήμος, που ένα σκέλος του είναι ενεργειακές κοινότητες. Θα χειριστεί αυτό το θέμα, θα έχουμε σύντομα σε β' φάση, όπως σας είπα, για τα ενεργειακά, θα υπάρχει η πιο εκτεταμένη ενημέρωση για τις ενεργειακές κοινότητες. Αυτά από μένα, εάν θέλετε... Να συμπληρώσω κάτι. Μπορεί να πει και ο Γιώργος, ναι, και ο κύριος Βραχόπουλος είναι στη διάθεσή σας για πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες τεχνικά στο project το οποίο προτείνουμε και το οποίο πάει για έκριση. Παρέλειψα να σας πω βέβαια και για τις σιαματικές πηγές του Λησβορείου, η εκμετάλλευση των οποίων αυτή τη στιγμή ανήκει στην ΑΔΕΒ, μια αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου Λέσβου και της Εφτάλος. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το Λησβόρι, είμαστε στη φάση αναγνώρισης σαν φυσικό πόρο και αυτόν, της ΔΕ Εφτάλος. Θα σας πει περαιτέρω ο κύριος Δήμαρχος. Πράγματι, Γιώργο, από τις πρώτες μέρες λειτουργίας του Δήμου, παρόλα τη σωρία προβλημάτων την οποία αντιμετωπίζαμε, τρέξαμε το θέμα των ιαματικών πηγών. Είχαμε μια ευτυχή κατάληξη για τον Πολυκνήτο, αναγνωρίστηκε ο φυσικός πόρος με ΦΕΚ πριν 6 μήνες περίπου, και αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση αναγνώρισης του φυσικού πόρου, του Λησμπορίου και της Εφταλούς. Η εκτίμηση είναι ότι την άνοιξη του 22 θα έχουν αναγνωριστεί και οι δύο. Να συμπληρώσω και αυτά που είπε ο Στρατής, γιατί είπε την αγωνία του, ξέφρασε την αγωνία του για την ενέργεια της περιφέρειας. Εγώ θέλω να πω ότι η συνεργασία με την περιφέρεια είναι εξαιρετική, τόσο με τον Περιφερειάρχη, όσο και με τον παριστάμενο Περιφερειάρχη, τον κύριο Χριστόφα, και ευελπιστούμε σε ακόμα καλύτερη συνεργασία, επωφελία και της περιφέρειας και φυσικά και του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Λοιπόν, ο κύριος Βραχόπουλος νομίζω θα κάνει μια παρέμβαση λέγοντας κάποια πιο εξειδικευμένη πληροφορίες για το project. Μιχάλη. Καλημέρα σε μια ομάδα, πιστεύω να ακούγομαι. Ναι, είναι πολύ καλά. Σε όλους. Νομίζω πως σήμερα είναι μια πολύ σοβαρή μέρα για το Δήμο Δυτικής Λέσβου, γιατί έρχεται να ξαναπάρει το πεδίο του Ιδρυτικού Πολυκνήτου, το οποίο επί χρόνια του είχε βέβαια το ίδιο την δύναμη, αλλά δεν μπορούσαν να το αξιοποιήσουν στην ουσία. Το μοντέλο το οποίο σχεδιάσαμε χωρίζεται σε 2 κομμάτια. Το πρώτο, τη διαχείριση του γεωθερμικού ρευστού για τη μεταφορά τη θερμική του ενέργεια προ τα εισαγωγικά καταναλωτέ, όπω είπε και ο Σταυρή Ζαφίρη, όπου θα κινείται το ίδιο το γεωθερμικό ρευστό και θα μπορεί να αποδώσει θερμότητα όπου χρειάζεται και βεβαίω ακριβώ επειδή θα γίνει το ίδιο το γεωθερμικό ρευστό θα μπορεί να αποδώσει και ψήξη, χωρίς βέβαια να αφαιρείται το δικαίωμα της ψήξης από το συγκεκριμένο επίπεδο, και από το δεύτερο δίκτυο, το οποίο θα είναι ένα κλειστό δίκτυο, δηλαδή ένα δίκτυο δυτικού λαού, το οποίο όμως θα θερμαίνεται από το γεωθερμικό πεδίο και θα οδηγείται σε υποσταθμούς εντός του Πολυκνήτου,
ώστε να μπορέσει ανά πάσα στιγμή να δημιουργήσει τις, κατάλληλες διαπλανώσεις και να δώσει θερμότητα στο Δήμο. Η συνολική ενέργεια του ισχύσμα που έχει το πεδίο του πολιτικού σε επίπεδο με 70% μέσα στην δημοκρασία είναι γύρω στα 9 μεγαβάτια. Εμείς προβλέπουμε στην πρώτη φάση να, ξεκινήσουμε το 1 μεγαβάτια σε υψηλότερες δημοκρασίες. Και στη συνέχεια, μαζί με την πορεία των έργων, σιγά σιγά να αξιοποιήσουμε την, υπόλοιπη θερμότητα. Βεβαίως, επειδή αυτή η πρόβλεψη είναι από παλιές έρευνες, έχουμε προγραμματίσει να συνεχιστούν και οι έρευνες και να δούμε την πραγματική δυνατότητα του πεδίου, η οποία εγώ προσωπικά πιστεύω πως είναι τουλάχιστον μεγαλύτερη από τα 9 μεγαβάτια. Ελπίζω δηλαδή σε βάθος χρόνου, εάν ξεκινήσει η διαδικασία όπως την έχουμε προγραμματίσει μαζί με τον Δήμο, να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε να αναπτυχθεί η περιοχή, η οποία, ξέρετε, σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή θα είμαστε η δεύτερη περιοχή που κάνει τέτοια ανάπτυξη γεωτερμικού πεδίου. Η πρώτη ανάπτυξη ξεκίνησε από το Δήμο Αλεξανδρούπολης, που ήδη ξεκίνησαν τα έργα για την υλοποίηση, και η δεύτερη ανάπτυξη θα είμαστε εμείς, άρα θα είμαστε από τους πρωτοποριακούς στην γεωτερμία στην Ελλάδα, παρόλο που η Ελλάδα είναι σε πολλά σημεία έχει γεωτερμία και ίσως και μεγαλύτερη ισχύωση από αυτή που έχουμε εμείς.